Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της. Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και την κλασική γεύση Aloe Vera μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση θα βρείτε άλλες 2 γεύσεις σε ανανά και ρόδι που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα. Καλησπέρα σας φίλες μου και φίλοι μου. Άλλη μία Πέμπτη εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή «Θέλω την υγεία μου». Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή θα είναι ο Ιωάννης Παγίτσας, ιδιώτης νευρολόγος στην πόλη της Λάρισας και ο Πάρης Ζιγούρης, πνευμονολόγος και εντατικολόγος. Μεγάλη μου χαρά σήμερα να έχω κάποιον από τον Ιατρικό Σύλλογο, νοεκλεγή στον Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιωάννη Παγίτσα, νευρολόγος, ιδιώτης νευρολόγος στη Λάρισα και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Ιατρικό Σύλλογο πια. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ. Για την τιμή που μου κάνετε και θα ήθελα να ευχαριστήσω από και τους φίλους συναδέρφους από εδώ που με τιμήσαν με την ψήφο τους και μου δώσαν την ευκαιρία να είμαι στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αλήθεια, έχετε ξανασχοληθεί, έχετε ξαναμπλεχτεί, ναι, όπως τα λέγαμε, είναι μικρόβιο να ασχολείσαι με συλλόγους, με σωματεία. Έχετε ξανασχοληθεί στο παρελθόν? Ναι, έχω ξανασχοληθεί. Πάντα με ενδιέφερε να διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια του ασθενούς και του γιατρού συγχρόνως, γιατί πρόκειται για μια αλληλένδετη σχέση. Δυστυχώς όλοι οι συνάδελφοι γιατροί περνάνε δύσκολες στιγμές. Όχι μόνο ιδιώτες, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει κατηγορία που να μην πλήττεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Αλλά μία από αυτές τις κατηγορίες είναι και οι γιατροί και οι ασθενείς που πλήττονται από αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Άρα και παλαιότερα καταλαβαίνω, ναι, με αυτά που μας λέτε ότι είχατε μια έτσι εν μέρει ενασχόληση. Βεβαίως, βεβαίως. Ξεκινήσαμε με το σωματείο. Βεβαίως, ξεκινήσαμε. Από Αθήνα ξεκίνησα. Αθήνα, ήσασταν, ναι, Αθήνα, κύριε Παγίτσα. Ναι, στο Γενήτιο έκανα την ειδικότητά μου. Μάλιστα. Στην νευρολογία, στο Γενήτιο Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ασχολήθηκα. Ήμουνα αντιπρόεδρος του Σωματείου Ειδικευμένων Αθηνών Πειραιός. Ήταν ο Γιώργος ο Πατούλης τότε. Που είναι πρόεδρος, και πρόεδρος ακόμα. Και είναι πρόεδρος, βεβαίως. Εσείς ήσασταν αντιπρόεδρος και ο Γιώργος ο Πατούλης, ναι, πρόεδρος. Θα τους συγχαρούμε και από εδώ τώρα, ναι, που βγήκε και στην πάλι, Αθήνα. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Οι σπουδές σας ήταν στην Ιταλία, σωστά? Ναι, ναι. Γιατί επιλέξατε να γίνετε νευρολόγος? Νευρολόγος. Όταν πήρα το πτυχίο μου και ξεκίνησα το αγροτικό, πήγα εδώ στην περιφέρεια, στη Χάλκη. Εδώ κάνατε το, ναι, αγροτικό σας, γύρω-γύρω. Και στο κέντρο Υγείας Αγιάς. Και είδα πάρα πολύ μεγάλη συνταγογραφία φαρμάκων για νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις ιδιαίτερα. Αυτό μου έτσι άρχισε να με ενδιαφέρει. Είδα πολλούς πάσχοντες από νευρολογικά και ψυχιατρικά νοσήματα και με ενδιέφερε. Σας ενδιέφερε τι ακριβώς, δηλαδή να βοηθήσετε όταν βλέπετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, να δώσετε τη λύση στον ασθενή? Ναι,
Αυτό. Τι είναι ο νευρολόγος, γιατί ξέρετε καμιά φορά συγχαίουμε τον νευρολόγο με τον ψυχίατρο. Ναι. Είναι πραγματικότητα, δεν μπορεί να μην το έχετε ακούσει κι εσείς. Βεβαίως, εγώ το ακούω... Ποιες είναι οι διαφορές? Εγώ το ακούω στην καθημερινότητά μου. Α, λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατρέ έχω νεύρα, θέλω νευρολόγο. Φυσικά και έχουμε νεύρα όλοι, αλλά τα νεύρα είναι μια ανατομική, μια κατασκευή, όλοι έχουμε νεύρα. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει, μπορούμε να το μεταφράσουμε ως μια διαταραχή, μια νεύρωση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η νευρολογία είναι μια ειδικότητα μαθηματική. Είναι μια παθολογική ειδικότητα. Κάθε σύμπτωμα μπορεί να μας κάνει να διαγνώσουμε πού πάσχει και σε ποιο σημείο ο εγκέφαλος. Αν έχουμε μια βλάβη στο μετωπιαίο λογό, λέμε... Αυτά τα ξέρετε εσείς τώρα, ναι. Ναι. Μπορεί αυτό να μεταφραστεί σε μια διαταραχή συμπεριφοράς. Έτσι. Και γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει αυτή η σύγχυση νευρολόγου με ψυχίατρο. Άλλο ο νευρολόγος και άλλο ο ψυχίατρος. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο νευρολόγος ασχολείται με την παθολογία του νευρικού έτσι. Συστήματος και ναι. Ο ψυχίατρος τι έρχεται να κάνει? Ο ψυχίατρος θα ασχοληθεί με το φαινόμενο, με την εκδήλωση της διαταραχής της συμπεριφοράς ή μιας γνωσιακής έκπτωσης ή με κάποια αγχώδια διαταραχή, με κρίσεις πανικού, οι οποίες όμως δεν έχουν ένα οργανικό υπόβαθρο. Η νευρολογία ασχολείται με παθήσεις που έχουν οργανικό υπόβαθρο. Μάλιστα. Ναι. Άρα, τι γίνεται στο ιατρείο, δηλαδή, ενός νευρολόγου? Με ποιες παθήσεις ασχολείται ο νευρολόγος? Στην καθημερινότητά μας υπάρχουν παθήσεις οι οποίες είναι πιο συχνές, όπως η κεφαλαλγία. Ένα πολύ συχνό, μια πολύ συχνή αιτία προσέλευσης. Η ζάλη, η αστάθεια, τα μουδιάσματα στα χέρια, οι αιμοδίες των χεριών και των ποδιών. Το θάμβος οράσεως που προέρχεται από κάποια αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Νόσος Πάρκισον, επιληψία. Ασχολείστε με τόσο πολλά. Τα πιο σοβαρά. Για να μην επεκταθούμε, και σκλήρυνση κατά πλάκας, και τη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία και τη συντήρηση αυτών των παθήσεων. Μια νευρολογική επίσκεψη τι μπορεί να περιλαμβάνει? Η νευρολογική επίσκεψη είναι πολύ σημαντική να περιλαμβάνει κλινική εξέταση και φυσική εξέταση του ασθενούς. Κλινική εξέταση, δηλαδή να τον ακουμπήσετε ή με το σφυράκι να καταλάβετε βεβαίως. Τι μπορεί να συμβαίνει. Βεβαίως. Το σφυράκι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ιατρικό εργαλείο για τον νευρολόγο. Για τον νευρολόγο. Πολλές φορές και εκεί πάλι, πολλοί ασθενείς λένε «έχω νεύρα γιατρέ πάλι». Πετάγονται πολύ. Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν τα αντανακλαστικά. Και ζωηρά μπορεί να είναι ή και πιο νοθρά, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό μεταφράζεται σε μια ψυχική διαταραχή. Άλλες είναι οι παθήσεις αυτές. Εμείς με το σφυράκι μπορούμε να διαγνώσουμε με ακρίβεια κάποιες παθήσεις του νευρικού συστήματος. Από τον εγκέφαλο, τον οτιαίο μυελό, τα περιφερικά νεύρα, τους μύες και έτσι και άλλες παθήσεις, παγιδεύσεις νεύρων. Μάλιστα. Κάτι ακόμα που μπορεί να είναι ίσως λίγο κουτή ερώτηση, αλλά είναι σίγουρα μια ερώτηση που θα ενδιαφέρει πολλούς τηλεθεατές. Ο νευρολόγος χειρουργεί, κύριε Παγίτσα? Όχι, δεν χειρουργεί. Δεν χειρουργεί. Όμως μπορεί να συνεργάζεται με κάποιον χειρουργό. Βεβαίως. Συνεργαζόμαστε με νευροχειρουργούς και με ορθοπαιδικούς. Η πιο συχνή πάθηση, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, είναι πολύ συχνή στο ιατρείο και
παραπέμπουμε στον ορθοπαιδικό. Α, το καρπιαίο σύνδρομο, δηλαδή γίνεται μια εξέταση για να αντιληφθείς που μπορεί να είναι το πρόβλημα. Ναι, μετά αυτό θέλει χειρουργείο. Μετράμε τις ταχύτητες των νεύρων. Ναι. Αν υπάρχει παγίδευση του νεύρου, θα παραπεμφθεί στον ειδικό, στον ορθοπαιδικό. Στον συγκεκριμένο ορθοπαιδικό ή στον νευροχειρουργό, αναλόγως με βεβαίως το πρόβλημα. Επίσης και σε άλλες παγιδεύσεις τύπου του ισχυακού νεύρου, που έχουμε πολλές φορές πίεση από την οσφυγική μοίρα και βέβαια επηρεάζει και το ισχυακό νεύρο, εκεί θα έχουμε πάλι παραπομπή σε ορθοπαιδικό ή νευροχειρουργό. Είναι πολύ συχνή αυτή η συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων. Παρατηρώ με τις συνεντεύξεις που γίνονται εδώ κατά καιρού στο στούντιο, αλλά και με διάφορα ρεπορτάζ που κάνουμε και ενημερώνουμε φυσικά τον κόσμο, ότι τελικά όλες οι ειδικότητες είναι αλληλένδετες η μία με την άλλη. Φυσικά. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για να βγει η σωστή διάγνωση. Ναι. Το καταφέρνετε. Αυτό βεβαίως το καταφέρνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, από αυτά που συγκράτησε στην αρχή που είπαμε, ότι ο πονοκέφαλος και η κεφαλαλγία, γιατί είναι το ίδιο πράγμα, κεφαλαλγία και πονοκέφαλος, είναι ζήτημα που αφορά ξεκάθαρα τον νευρολόγο. Οπότε λέμε, πω, έχω πονοκέφαλο, ασταμάτητο, πονάει το κεφάλι, μάλιστα, ή τα μηνύγια που λέμε καμιά φορά, με χτυπάει εδώ πίσω. Πρέπει να επισκεφτούμε έναν νευρολόγο για να δούμε τι γίνεται. Βεβαίως. Τι γίνεται. Όταν προσέρθει ο ασθενής στο ιατρείο και υπάρχει κάποια κεφαλαλγία, θα πρέπει πρώτα να διακρίνουμε αν πρόκειται για κεφαλαλγία τάσεως ή για ημικρανία. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε αν είναι πρωτοπαθής. Πρωτοπαθής δηλαδή? Πρωτοπαθής σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια οργανική βλάβη η οποία να εκδηλώνει την κεφαλαλγία. Ναι. Οι πρωτοπαθείς συνήθως είναι οι πιο συχνές κεφαλαλγίες. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Έχουμε κεφαλαλγία, πονοκέφαλο, πολλοί κόσμος, αλλά δεν είναι ανάγκη να έχει κάτι, κάποια οργανική βλάβη. Οι δευτεροπαθείς όμως, που εκεί θα πρέπει να προσέξει ο νευρολόγος στην καθημερινότητά του, εκεί θα πρέπει να προσέξουμε αν υπάρχει κάποια βλάβη τύπου κάποιος όγκος. Α, μπορεί κάποιος όγκος να δημιουργεί αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως. Μαγνητική γίνεται ναι, εκεί. Κάποιες άλλες βλάβες, ανατομικές βλάβες του εγκεφάλου. Μάλιστα. Οι οποίες, κάποια μηνυγκίτιδα. Έτσι. Προσφάτως, το καλοκαίρι, ήρθε κάποια ασθενής και μου ζήτησε να την εξετάσω. Είχε πονοκέφαλο με αυχηνική δυσκαμψία και διαγνώστηκε εγκεφαλίτιδα τύπου... Εντάξει, τύπου εντάξει, τώρα δεν είναι και... Να μην μιλάμε καλύτερα για λοιπόν, αυτά. Πραγματικά είναι άσχημα πρέπει, και καλά είναι να προσπαθούμε να τα λύνουμε. Εκεί θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχουμε αναφέρει εδώ με τον κύριο Παγίτσα. Μεγάλη μου τιμή. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις πάλι συνεχίζουμε με τον γιατρό Ιωάννη Παγίτσα, ιδιώτης νευρολόγος στην πόλη της Λάρισας, γιατί έχουμε να συζητήσουμε για τον πονοκέφαλο, τον ήλιγκο, τις ζαλάδες, όλα αυτά που μας βασανίζουν στην καθημερινότητά μας. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της. Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και την κλασική γεύση Aloe Vera μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση θα βρείτε άλλες 2 γεύσεις σε ανανά και ρόδι που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα.
Το σπίτι σου έχει την ενέργεια να φέρει τον ήλιο στο κρεβάτι σου. Να κάνει το μπάνιο σου καυτό σαν τις λίμνες του βορρά. Να προστατεύει όλα τα μέρη, όλες τις ώρες, όλα όσα αγαπάς. Έχει την ενέργεια να συντηρεί το απόλυτο ψύχος. Αλλά και τη φλόγα της δημιουργίας για να κάνεις όσο φαντάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Ανακάλυψε πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις στο ίδιο σου το σπίτι με ρεύμα, φυσικό αέριο και πρωτοποριακές ενεργειακές λύσεις από τη Vattenvolt. Vattenvolt. Φαντάσου περισσότερα. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές συμβουλές που περνάνε από γενιά σε γενιά. Το σέρουμ της εταιρείας ανάπλασης είναι μικρού μοριακού βάρους προϊόν και έχει την ιδιότητα να μπαίνει κοντά στα βλέφαρα, ενώ η κρέμα απαγορεύεται. Με απαλές κινήσεις κάνουμε την επάλυψη του σέρουμ πάντα με τη φορά της λέμφου από την έξω έως την έσω κόχη του ματιού. Αφού τελειώσουμε με το σέρουμ, χρησιμοποιούμε την ανάλογη κρέμα της εταιρείας ανάπλασης που ταιριάζει στο πρόσωπό μας. Τρίβουμε απαλά προς τα πάνω, συνεχίζοντας με κυκλικές κινήσεις, για να βοηθήσουμε στην ενυδάτωση και την ανόρθωση του δέρματος. Η εταιρεία ανάπλασης φροντίζει για μας. Φίλες μου και φίλοι μου, τώρα στο διαφημιστικό σας διάλειμμα οφείλω να σας ενημερώσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εκπομπής μας. Λοιπόν, έχουμε στη συντροφιά μας τα ροφήματα Mythical. Είναι ροφήματα που έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Ατόφιο ζελέ της αλόης. Από ό,τι βλέπετε, έχω μπροστά μου πολλές διαφορετικές γεύσεις. Η καινούργια σειρά της εταιρείας Mythical, η σειρά All Fit, που έχει 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και έχει γεύσεις στην καρύδα, τον ρόδι και το μάγκο. Άρα βρίσκεται 3 διαφορετικές γεύσεις. Εσείς που μπορεί να κάνετε δίαιτα, που θέλετε να αποτοξινώσετε λίγο τον οργανισμό σας από διάφορες τοξίνες που ούτως ή άλλως έτσι μπορεί να παίρνουμε από τα φαγητά που μπορούμε να τρώμε καθημερινώς και διαλείπτως. Αυτά τα 3 μπουκαλάκια λοιπόν που βλέπετε εδώ δεν έχουν ούτε μία θερμίδα. Και από δίπλα το πράσινο μπουκαλάκι, η Original Aloe Vera, έχει 10 θερμίδες στα 350 ml. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Όσοι όμως θέλετε να έχετε λίγη μεγαλύτερη απόλαυση, μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που είναι των 500 ml, ρόδι και ανανάς, να τα. Έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη, όμως είναι εξίσου γευστικά και νόστιμα και έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα, που εντάξει θέλω να πάρω και μερικές θερμίδες, δεν χάλασε ο κόσμος, είναι η Original Aloe Vera, αυτή. Λοιπόν, δροσιστείτε με αλόη από την εταιρεία Mythical και ωφελήστε τον εαυτό σας. Στην υγειά μας. Οι μαμάδες με ρωτάνε για είδη μπέμπε που πάνε και τους λέω πως μ' αρέσει να ψωνίζω από τον καλέσι. Κουτσάκι, κρεβατάκι στις καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση για ό,τι και να θες. Καλέσι, καλέσι, στη μαμά πως θα αρέσει. Καλέσι, το μωράκι μη στάξει και μη βρέξει. Καλέσι, μια υπέροχη σχέση. Καλέσι μπουτίκ μπεμπέ. Όλα όσα χρειάζονται οι μέλλοντες γονείς για τα μωρά τους είναι εδώ. Οι καλύτερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και επιπλέον, οι άνθρωποι της Boutique Bebe Καλέσι ενημερώνουν πλήρως για να μπορεί ο μπαμπάς να φροντίζει για όλα. Boutique Bebe Καλέσι.
Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε εδώ στο στούντιό μας με τον Ιωάννη Παγίτσα, νευρολόγος και νευροφυσιολόγος. Γιατρέ, ευχαριστώ που είστε ακόμα μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, αναφέραμε στο πρώτο μέρος για εσάς που ήσασταν στις τηλεοράσεις και βλέπετε, αλλά εσείς που δεν ήσασταν, αναφέραμε ότι είναι μια πάθηση και ζαλάδα. Μάλιστα. Πάθηση, ωραία. Ωραία. Πρέπει να επισκεφτούμε κάποιον νευρολόγο να μας πει ποια είναι η πηγή της ζάλης. Βεβαίως. Η ζάλη και ο ήλικος, γιατρέ, είναι το ίδιο? Η ζάλη είναι μια πολύ γενική έννοια. Έτσι. Και είναι εντελώς υποκειμενική. Ο καθένας βιώνει διαφορετικά τη ζάλη. Μπορεί να τη βιώσει με ένα αίσθημα περιστροφής των αντικειμένων γύρω του. Μπορεί να τη βιώσει ως να είναι σαν καράβι πάνω σε ένα πλοίο. Και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί εξονυχιστικά, εξ αρχής από μια εξέταση αίματος, να επισκεφθεί έναν παθολόγο, ή αργότερα μετά μια εξέταση λαβυρίνθου από κάποιον οτορυνολαρυγκολόγο, και μετά θα πρέπει να κάνει και μια νευρολογική διερεύνηση. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιο υπόβαθρο, δεν έχει μια υπογλυκαιμία ή υπόταση, θα πρέπει μετά να επισκεφθεί κάποιον νευρολόγο, όπου εκεί θα κάνουμε μια διερεύνηση εξονυχιστική όσον αφορά το νευρικό του σύστημα και αν υπάρχει κάποια βλάβη σε αυτό. Δηλαδή, αλήθεια, αυτό μπορεί να θεραπευτεί? Δηλαδή, βεβαίως, όταν κάποιος ξυπνάει και δεν αισθάνεται καλά και έχει μόνιμα μια ζάλη, μπορεί αυτό να φύγει? Η ζάλη μπορεί να οφείλεται και σε νευροφυτικές διαταραχές, σε γενικευμένη αχώδη διαταραχή. Εκεί θα πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση. Πολλές φορές, όταν κάποιος έχει άγχος, μπορεί να φέρει, να του έρχεται ζάλη συνεχόμενη, χωρίς κάποιο οργανικό υπόβαθρο. Βέβαια, εμείς πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε την οργανική βλάβη. Ναι. Και πώς θα την αποκλείσουμε? Διενεργώντας μια μαγνητική τομογραφία, θα δούμε αν υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αιστείες, κάποιες ισχυμικές αιστείες, διάσπαρτες στον φλοιό του εγκεφάλου, οι οποίες μπορεί να φέρνουν μια αστάθεια. Αυτό το πολύ συχνά το ανιχνεύουμε σε μεγάλες ηλικίες, όπου εκεί έχουμε μικρά αγγεία στο φλοιό και μας κάνουν ισχυμική μικροαγγειοπάθεια. Τότε... Άρα από μια ζάλη μπορούμε να βρούμε Βεβαίως. Ένα ζώρο πράγματα από πίσω, Βεβαίως. Που ίσως και να ευθύνονται. Στην ηλικία, στις προχωρημένες ηλικίες, μπορούμε να ανεχνεύσουμε ισχυμική εγκεφαλοπάθεια, η οποία κάνει αστάθεια στη βάδιση, κάνει διαταραχή στη μνήμη και μπορεί να κάνει και ακράτεια ούρων. Αυτή η τριάδα των συμπτωμάτων. Είναι πολύ συχνό να εμφανίζεται αστάθεια στις προχωρημένες ηλικίες, οι οποίες βέβαια έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες, την υπερχοληστεριλεμία και άλλους αγκιακούς παράγοντες. Μάλιστα. Όμως κάτι ακόμα που πολλοί μπορεί και να το έχουν τώρα που μας παρακολουθούν είναι να μουδιάζει λίγο το χέρι, να τρέμει λίγο το χέρι, Μάλιστα. κάπως ο καρπός. Βέβαια. Γίνεται μια εξέταση, είναι το καρπιό σύνδρομο αυτό. Μάλιστα. Ναι, νομίζω ναι. ότι έρχεται και δένει. Στο νευροφυσιολογικό εργαστήριο είναι το πιο συχνό, η πιο συχνή αιτία. Το καρπιό σύνδρομο. Έρχονται με νυχτερινά μουδιάσματα, ιδίως στο χέρι και στον καρπό. Τα μουδιάσματα είναι επίμονα και κρατούν συνεχόμενα. Και γι' αυτό το λόγο ο ορθοπαιδικός παραπέμπει τον ασθενή για νευροφυσιολογικό έλεγχο για να εκτιμήσουμε την παγίδευση του μέσου νεύρου και μετά να μπορεί να υπάρχει η αντίστοιχη θεραπεία ναι. με χειρουργική επέμβαση ή με συντήρηση, ανάλογα. Τώρα, κάτι δηλαδή, που τώρα, ο βαθμός παγίδευσης του νεύρου εξαρτάται από τις ταχύτητες των νεύρων που θα που θα μπορεί να υπάρχουν στο κάθε σώμα, καταλαβαίνω. Πείτε μου, γιατρέ, κάτι που δεν ρώτησα προηγουμένως εδώ με τη συζήτηση και την ταχύτητα που ρέει, όταν μιλούσαμε για τη ζάλη. Η ζάλη
Και αυτή η ζάλη μπορεί να φέρει και μια λιποθυμία. Βεβαίως. Τι γίνεται όταν κάποιος λιποθυμά, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει 100% να τον πονηρέψει ότι κάτι συμβαίνει στον οργανισμό του και να έρθει να επισκεφθεί ένα γιατρό. Γιατί μετά τη λιποθυμία συνήθως επιλέγουμε να επισκεφθούμε πρώτα έναν παθολόγο και ο παθολόγος θα παραπέμψει κάποιον σε έναν νευρολόγο. Σωστά? Σωστά. Πολλές φορές και οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί και μετά από κάποια λιποθυμία ή ακόμα και φυσικά και οι καρδιολόγοι πολλές φορές μπορούν να παραπέψουν σε ένα νευρολογικό έλεγχο. Είναι σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν λιποθυμικά επεισόδια, επεισόδια απολύτως συνειδήσεως, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε επιληπτικές κρίσεις, έτσι, με πτώσεις στο έδαφος, με απώλεια μνήμης για το γεγονός, με μετακριτική σύγχυση, και γενικότερα η σφαιρική αντιμετώπιση των λιποθυμικών επεισοδίων δεν αφορά μόνο το εγκεφαλογράφημα, αφορά και έναν πλήρη μικροβιολογικό και βιοχημικό έλεγχο. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και μία βαγκοτονική κρίση, μία δηλαδή διαταραχή του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Πολλές φορές η διαταραχή του αυτονόμου νευρικού συστήματος είναι μια διαταραχή, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός. Όλα δεν τα σώματα είναι διαφορετικά πάντα. Βεβαίως, η διαταραχή του αυτονόμου είναι η έντονη εφίδρωση, η έντονη εφίδρωση και η υπόταση, η ορθοστατική υπόταση που είναι πολύ συχνά, συνήθως άτομα με αυτόνομο, με διαταραχές του αυτονόμου νευρικού συστήματος, στις απότομες κινήσεις μπορεί να ζαλιστούν. Πάνε δηλαδή να δέσουν τα κορδόνια από τα παπούτσια τους και να από την καθιστή στην όρθια θέση και να ζαλιστούν απότομα. Όσο αφορά το τρόμο των άνω άκρων, το τρέμουλο δηλαδή, αυτό μπορεί να οφείλεται και σε ψυχολογικούς παράγοντες. Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή κάποιος είναι στεναχωρημένος ή από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να τρέμουν τα χέρια του. Βέβαια. Η κατάχρηση νικοτίνης, καφεΐνης, αλκοόλ μπορεί να φέρει τρέμουλο. Βέβαια. Και φυσικά τον τρόμο μπορούμε να τον διακρίνουμε σε τρόμο ηρεμίας και σε τρόμο ενεργίας. Πολύ συχνός λόγος που έρχονται άτομα νέας ηλικίας στο ιατρείο είναι ο τρόμος ενεργίας. Ο τρόμος ενεργίας δεν είναι παθολογικός τρόμος. Τρόμος ενεργίας, δηλαδή ναι. Το τρέμουλο. Ο τρόμος ενεργίας, ναι. για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι όταν πάρεις το φλιτζάνι του καφέ και το σηκώνεις, τότε ή κάνεις κάτι, ή κρατάς το μολύβι, μπορεί να έχεις εκείνη τη στιγμή να τρέμει το χέρι σου. Μόνο όταν κάνεις κάποιες εκούσιες κινήσεις. Αυτός ο τρόμος δεν είναι πάντα παθολογικός, αλλά οφείλεται σε πολλές φορές και πολύ συχνά σε καταστάσεις τύπου οικογενειακός τρόμος, λέγεται. Δηλαδή υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό. Ένα οικογενειακό ιστορικό, αλλά δεν πάει να πει ότι αυτό ο ασθενής θα καταλήξει σε Πάρκινσον. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Πολλές φορές έρχονται με το φόβο αυτόν οι ασθενείς. Δεν είναι κάτι. Βέβαια, μπορεί να πάρει δηλαδή μια αγωγή και να μείνει σταθερό το τρέμουλο. Θα μπορούσε και να μην πάρει αγωγή. Και πώς να μείνει έτσι. Και αν προχωρήσει. Εξαρτάται από το... Είναι αισθητικό το ζήτημα αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν πάρει αγωγή από νωρίς, ότι θα πάει καλύτερα ο τρόμος. Δηλαδή μπορεί να παίρνει αγωγή απλή και συντήρηση. Να αρχίσει... Ναι, απλή είναι απλή συντήρηση. Δεν είναι θεραπεία ριζική. Δεν υπάρχει ριζική θεραπεία για τον τρόμο των άνω άκρων. Αν όμως είναι ένα άτομο που κινείται στη δουλειά του, στην κοινωνία και έχει και τρέμει και αισθάνεται άσχημα, τότε μπορεί να πάρει κάποιο φάρμακο και να έχουμε κάποια αγωγή. Εντάξει, πάντα
ναι. με την οδηγία που θα σας δώσει ο θεράπευτης. Και από την άλλη, βέβαια, υπάρχει ο τρόμος ηρεμίας. Ο τρόμος ηρεμίας. Ο τρόμος ηρεμίας είναι το τρέμουλο. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι, το για τρέμουλο, να μην το μπερδεύουμε τρέμουλο, τον κόσμο. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Το τρέμουλο ηρεμίας δηλαδή. Ναι. Το τρέμουλο ηρεμίας, όπως είπατε, είναι όταν ο ασθενής είναι ακίνητος, βλέπει, είναι στην πολυθρόνα του και κουνιούνται στην ηρεμία τα χέρια. Τότε αυτός ο τρόμος πρέπει να εξηχνιαστεί περισσότερο, γιατί συνήθως ο τρόμος ηρεμίας υποδεικνύει νόσο Πάρκινσον, έτσι. Ναι. Βεβαίως, είναι αυτό ένα σύμπτωμα. Ο τρόμος από μόνος του δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι Πάρκινσον. Πρέπει να υπάρχουν και άλλες, και άλλα συμπτώματα, να είναι ο τρόμος, η δισκαμψία στη βάδιση, η μικρή διστακτική βάδιση που βλέπουμε σε πολλούς ηλικιωμένους, μικρά, σειρώμενα βήματα, διστακτικά, και όπως είπαμε η δισκαμψία, δηλαδή ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να σηκωθεί με ευκολία από το κρεβάτι του ή από την πολυθρόνα, τον βλέπουμε να ζορίζεται στην αρχή, αυτό μπορεί να είναι όλα μαζί, να είναι συμπτώματα Πάρκινσον. Πολλές φορές σε κάποιες παθήσεις μπορούμε στην έναρξη της εκδήλωσης της νόσου Πάρκινσον μπορεί να εμφανιστεί και πόνος στην άρθρωση του γόνατος. Πολλές φορές οι ασθενείς εμφανίζουν πόνο στην άρθρωση του γόνατος λόγω της δισκαμψίας των μυών και της κινητικότητας και όχι της άρθρωσης αυτής καθ' αυτής βλάβης. Μάλιστα, γιατρέ. Ναι. Πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά με τα οποία ασχολείται η ειδικότητά σας. Πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα που σίγουρα ενδιαφέρει τον κόσμο και μπορεί ίσως να υπάρχει και κάποια παραπληροφόρηση. Περπατάμε και κουραζόμαστε. Ανεβαίνουμε σκάλες και κουραζόμαστε. Μάλιστα. Ποιο γιατρό πρέπει να επισκεφθούμε? Εφόσον είπαμε, συνήθως οι συνάδελφοι μας παραπέμπουν, γιατί κάποιος ασθενής από μόνος του δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι μυϊκή κόπωση, αν είναι μια κόπωση λόγω ανεμίας ή που, κάποια έτσι... Δηλαδή είτε ένας παθολόγος, ένας καρδιολόγος... Βέβαια, πρώτα θα πάνε ναι. στον παθολόγο, θα κάνουν το τεστ κόπωσης του καρδιολόγου και βεβαίως, μετά. Βεβαίως, ναι. Όταν όμως δούμε ότι υπάρχει μυϊκή κόπωση, τότε θα πρέπει να εξιχνιαστεί με ένα νευροφυσιολογικό έλεγχο, να εξετάσουμε τους μύες, αν υπάρχει μια υποκείμενη μυοπάθεια ή μια ασθένεια. Υπάρχουν και παθήσεις των μυών που μπορούν να κάνουν κόπωση, όπως και μια δυσκολία στη βάδιση ή να ανεβούν τα σκαλιά. Συνήθως οι μυοπάθειες δημιουργούν κεντρομυλικού τύπου αδυναμία, τύπου, δηλαδή σε μεγάλους μυς, στον τετρακέφαλο, δεν μπορεί δηλαδή ο ασθενής να ανεβεί τα σκαλιά. Σε νέες ηλικίες η κόπωση μπορεί να είναι σημάδι πρώιμο της κλίνησης κατά πλάκας. Έτσι. Μπορεί να είναι πρώιμο σημάδι, χωρίς κάποιο άλλο... Και πώς μπορείς να κάνεις μια προληπτική εξέταση για τις κλίνησης κατά πλάκας γίνεται? Βέβαια, με την κλινική, την νευρολογική εξέταση μπορούμε να αποκλείσουμε κάθε δεχόμενο αν υπάρχει βλάβη, απομυελλονική βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κάτι άλλο, και ναι. Μάλιστα θα ήθελα να πω εδώ, μια που αναφερθήκαμε, συνήθως το 40% των πρώιμων των αιμοδιών, των μουδιασμάτων, δηλαδή, στο 40% εμφανίζεται δηλαδή σκλήρυνση κατά πλάκας. Έτσι, όχι, δηλαδή εκδηλώνεται η νόσος με μουδιάσματα. Όχι ότι κάθε μουδιασμά είναι και... μην το πάμε και έτσι. Εντάξει, καλά είναι ό,τι ναι. μουδιασμα και αν έχουμε να το ελέγξουμε για να είμαστε σίγουροι. Ναι, πολλές φορές όμως και τα μουδιάσματα μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αγχωδών διαταραχών. Δεν σημαίνει ότι είναι κάποια νόσος η οποία είναι τόσο σοβαρή. Πολλές φορές προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρία των παθολογικών στα νοσοκομεία με μουδιάσματα, με ζαλάδες, αλλά μπορεί να είναι αγχώδεις διαταραχές. Βέβαια, είμαστε αναγκασμένοι όλοι να
ελέγξουμε και να, να διευκρινίσουμε ακριβώς το μούδιασμα. Γιατί το μούδιασμα είναι υποκειμενικό. Δεν μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε. Από... Δηλαδή, ό,τι θα σας πει ο άλλος, ότι μου μοιάζω εδώ, φυσικά δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν μπορούμε να γνεύσουμε αν το μούδιασμα είναι. Ναι. Και βεβαίως με σιγουριά θα μπορούμε να αποκλείσουμε κάθε ενδεχόμενο της... Ναι. Κάτι άλλο που σίγουρα συμβαίνει, ξεχνάμε εύκολα, μπορεί να οφείλεται από την πολύ γρήγορη δραστηριότητα που έχει κάποιος ή από την ηλικία που έχει ένας λίγο μεγαλύτερος. Όμως ένα νέο παιδί γίνεται να ξεχνάει εύκολα. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Ξεχνάνε. Βέβαια. Γιατί, βέβαια, στους καιρούς μας, στη σύγχρονη εποχή, οι νέοι είναι πολύ φορτωμένοι, με πάρα πολλές απαιτήσεις. Το άγχος, η αγχώδη διαταραχή, φέρνει διάσπαση της προσοχής και της συγκέντρωσης, πολύ σημαντική. Και όταν... ένας νέος εμφανίζει διάσπαση της συγκέντρωσης, αφηρημάδα λέτε με λίγα λόγια, τότε θα πρέπει να το... Να το ελέγξει. Να το ελέγξει. Τι εξετάσεις γίνονται? Βασικά με μεγάλη ευκολία, με μία μικρή συνέντευξη, καταλαβαίνουμε ότι ο νέος αυτός έχει μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Έχει άγχος. Και την παραπέμπουμε. Αναλόγως. Δηλαδή θα την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Δεν υπάρχει οργανικό υπόβαθρο στην απώλεια μνήμης. Προσοχή, λέμε για τους νέους. Για τους νέους. Ναι, βεβαίως. Γιατί μετά έχουμε στους ηλικιωμένους, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί προσβάλλεται η πρόσφατη μνήμη. Μπορεί να υπάρχει ή αγκιακή άνοια ή νόσο Αλτσάιμερ, που εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αναλόγως. Αναλόγως. Φυσικά, γι' αυτό είστε και εσείς οι γιατροί, για να αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις όπως δεν πρέπει. Δεν θέλω να επεκταθώ στην άνοια. Έχουμε πει συζητήσει και πολλές φορές. Για την άνοια, το Αλτσχάιμερ. Βεβαίως. Φυσικά. Αϊπνίες. Ένα ζήτημα μεγάλο. Μάλιστα. Αϊπνίες. Πού μπορεί Μάλιστα. να οφείλονται οι αϊπνίες και πώς να τις αντιμετωπίσουμε? Μάλιστα. Η αϊπνία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βασικά όλοι μας είχαμε κάποια δυσκολία σε κάποια στιγμή να μας πάρει ο ύπνος ή να έχουμε πρώιμη αφύπνιση ή να υπάρχει κατά τη διάρκεια του ύπνου να ξυπνάει ο ασθενής, έτσι. Η αϊπνία μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συγκέντρωσης και προσοχής. Τον άνθρωπο να μην είναι λειτουργικός, να μην μπορεί να λειτουργήσει στην εργασία του. Μεγάλη άλλη κατηγορία ασθενών που έχουν διαταραχές ύπνου είναι τα υπέρβαρα άτομα. Υπέρβαρα άτομα τα οποία έχουν άπνοια στον ύπνο. Σοβαρού βαθμού άπνοια στον ύπνο μπορεί να φέρει και καρδιολογικές παθήσεις, χρόνια κατάθλιψη και σίγουρα και κόπωση εύκολη κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θεραπεία της αϊπνίας είναι πολύπλευρη και χρειάζεται τη συμμετοχή και του ψυχιάτρου και του νευρολόγου για να αντιμετωπιστεί. Πολύ, πολύ ωραία αυτά που λέτε. Νομίζω ότι μια βαλεριάνα όλους τους χαλάρωνε. Έτσι δεν είναι να βράσουν το τσαγάκι τους, να το πιούνε, να ηρεμήσουν και τέλος πάντων να βάλουν πιο εκεί το άγχος και το στρες. Να μην το κάνουν τρόπο ζωής. Και είναι και βράδυ τώρα, γιατρέ, οπότε να πείτε και εσείς στον κόσμο να κοιμάται πιο εύκολα. Βεβαίως. Θετική σκέψη. Θετική σκέψη πρέπει να έχουμε. Ήταν σήμερα μαζί μας ο γιατρός Ιωάννης Παγίτας, νευρολόγος και νευροφυσιολόγος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναλύσαμε, νομίζω, πολλά ζητήματα της γκάμας, της ειδικότητάς σας. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον γιατρό Πάρη Ζιγούρη, πνευμονολόγο και εντατικολόγο.
Συνεχίζουμε με τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος, γιατί όλο και κάποιες περιοχές κάτι εμφανίζουν παραπάνω. Και προτείνω λοιπόν τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος, γιατί ενισχύει τη σφριγγυλότητα της επιδερμίδας, βελτιώνει την υφή και την απαλότητα του δέρματος. Απλώνουμε επαρκή ποσότητα από τη μάσκα τοπικού αδυνατίσματος στην περιοχή που εμφανίζεται το πρόβλημα, καθημερινά, με κυκλικές κινήσεις και ελαφρύ μασάζ. Πάμε να κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού για μία ώρα και επιστρέφουμε για να δείξουμε τη συνέχεια. Κάνουμε κυκλικές κινήσεις και ελαφρύ μασάζ μέχρι τα ευεργετικά συστατικά του ελαίου ραγάδων να απορροφηθούν εντελώς από την επιδερμίδα μας. Η εταιρεία ανάπλασης φροντίζει για μας. Φίλες μου και φίλοι μου, τώρα στο διαφημιστικό σας διάλειμμα οφείλω να σας ενημερώσω ποιος είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της εκπομπής μας. Λοιπόν, έχουμε στη συντροφιά μας τα ροφήματα Mythical. Είναι ροφήματα που έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Ατόφιο ζελέ της αλόης. Από ό,τι βλέπετε, έχω μπροστά μου πολλές διαφορετικές γεύσεις. Η καινούργια σειρά της εταιρείας Mythical, η σειρά All Fit, που έχει 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι και έχει γεύση στην καρύδα, τον ρόδι και το μάγκο. Άρα βρίσκεται 3 διαφορετικές γεύσεις. Εσείς που μπορεί να κάνετε δίαιτα, που θέλετε να αποτοξινώσετε λίγο τον οργανισμό σας από διάφορες τοξίνες, που ούτως ή άλλως έτσι μπορεί να παίρνουμε από τα φαγητά που μπορούμε να τρώμε καθημερινώς και διαλείπτως. Αυτά τα 3 μπουκαλάκια λοιπόν που βλέπετε εδώ δεν έχουν ούτε μία θερμίδα. Και από δίπλα το πράσινο μπουκαλάκι, η original aloe vera, έχει 10 θερμίδες στα 350 ml. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει τίποτα. Όσοι όμως θέλετε να έχετε λίγη μεγαλύτερη απόλαυση, μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που είναι των 500 ml, ρόδι και ανανάς, να τα. Έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη, όμως είναι εξίσου γευστικά και νόστιμα και έχουν μέσα κομματάκια του ζελέ της αλόης. Εμένα το αγαπημένο μου από όλα, που εντάξει θέλω να πάρω και μερικές θερμίδες, δεν χάλασε ο κόσμος, είναι η original aloe vera, αυτή. Λοιπόν, δροσιστείτε με αλόη από την εταιρεία Mythical και ωφελήστε τον εαυτό σας. Στην υγειά μας. Οι μαμάδες με ρωτάνε για ήδη μπέμπε που πάνε και τους λέω πως μ' αρέσει να ψωνίζω απ' τον καλέσι. Κορτσάκι, κρεβατάκι στις καλύτερες τιμές και εξυπηρέτηση για ό,τι και να θες. Καλέσι, καλέσι, στη μαμά πως θα αρέσει. Καλέσι, το μωράκι μη στάξει και μη βρέξει. Καλέσι, μια υπέροχη σχέση. Καλέσι Boutique Bebe. Όλα όσα χρειάζονται οι μέλλοντες γονείς για τα μωρά τους είναι εδώ. Οι καλύτερες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες εταιρείες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και επιπλέον, οι άνθρωποι της Boutique Bebe Καλέσι ενημερώνουν πλήρως για να μπορεί ο μπαμπάς να φροντίζει για όλα. Boutique Bebe Καλέσι. Το σπίτι σου έχει την ενέργεια να φέρει τον ήλιο στο κρεβάτι σου. Να κάνει τον μπάνιο σου καυτό σαν τις λίμνες του βορρά. Να προστατεύει όλα τα μέρη, όλες τις ώρες, όλα όσα αγαπάς. Έχει την ενέργεια να συντηρεί το απόλυτο ψύχος.
αλλά και τη φλόγα της δημιουργίας για να κάνεις όσο φαντάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Ανακάλυψε πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις στο ίδιο σου το σπίτι με ρεύμα, φυσικό αέριο και πρωτοποριακές ενεργειακές λύσεις από τη Vattenvolt. Vattenvolt. Φαντάσου περισσότερα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τον γιατρό Πάρη Ζιγούρη, πνευμονολόγος και εντατικολόγος. Θερμά ευχαριστώ που είστε στο στούντιό μας και θα συζητήσουμε τόσο σημαντικά ζητήματα που οφείλουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη γρήπη. Τη γρήπη την εποχιακή και τον εμβολιασμό. Η εποχιακή γρήπη ξέρετε ότι είναι μάστιγα, ειδικά για τις μικρές ηλικίες και για τους υπερήλικες και πολύ συχνά έχουμε επισκέψει το νοσοκομείο γι' αυτό. Στη μονάδα βέβαια φτάνει ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτούς που νοσούν. Πρέπει να ξέρουμε ότι αν νοσήσουν από τη γρήπη 1000 στην πόλη μας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας θα φτάσει ένας μόνο. Γιατί αυτός θα έχει φτάσει και στο τελευταίο στάδιο, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θα έχει εξασθενηθεί από τον πυρετό ίσως. Ακριβώς. Βέβαια παίζει ρόλο η ανοσιακή απάντηση του οργανισμού, δηλαδή πόσο δύναμη έχουμε να απαντήσουμε σε αυτό που ήρθε, δηλαδή πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα φτιάχνουμε αντισώματα, και αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση της θρέψης του οργανισμού, αλλά και με το αν υπάρχει κάποια άλλη νόσος. Οι μεγάλες ηλικίες που έχουν και πολλά συμπαραμαρτούντα νοσήματα, δηλαδή η σαχαροδιαβητική, η υπερτασική, άνθρωποι που έχουν και άλλα νοσήματα, είναι πολύ πιο εύκολο να φτάσουν στο νοσοκομείο. Και από αυτούς, ένα μικρό ποσοστό δυστυχώς θα φτάσει και σε εμάς. Σε εσάς να φτάσει και να γίνει καλά, μην φτάσει και πουθενά άλλο. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατρέ, καταλάβατε. Ξέρετε, τώρα με τον εμβολιασμό πολλοί τον φοβούνται. Να πω είναι μόνο λάθος. Αυτό. Από τους 100 που φτάνουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το ποσοστό ίασης είναι πάνω από 50% στη γρήπη, τώρα. Παλαιότερα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλά, σίγουρα παλαιότερα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πιάνουμε τον εμβολιασμό, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο τηλεθεατής που μας βλέπει. Λοιπόν, εμβόλιο. Από τι μας προφυλάσσει πρώτα απ' όλα από αυτό το εμβόλιο? Μας προφυλάσσει από το κοινό κρυολόγημα που μπορεί να πάθουμε ούτως ή άλλως, άμα δεν φορέσουμε ένα φανελάκι? Όχι. Από τι μας προφυλάσσει? Το να μην φορέσουμε ένα φανελάκι, το μόνο που θα κάνουμε είναι να πάθουμε μια ψήξη. Ναι. Ο ιός έχει να κάνει με τη μεταφορά. Αν δεν είσαι σε περιβάλλον που νοσεί, δηλαδή αν δεν υπάρχει συγχρονισμός, αν δεν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω σου που φέρουν τον ιό, δεν θα νοσήσεις. Δηλαδή αυτοί που έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο και κάποιος μπορεί να είναι φορέας αυτού του ιού, αν ο άλλος δεν έχει προφυλαχθεί, μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Ακριβώς. Μπορεί να κολλήσει, που λέμε. Τι είναι αυτή? Η ιή της τύπου, το περίφημο ήττα 1, ήττα 3, ήττα 2... Όλα αυτά είναι υπότυποι του ιού της γρήπης. Υπάρχει η γρήπη τύπου Α, η γρήπη τύπου Β, η οποία ήταν πολύ αυξημένη πέρυσι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει ένας κυρκάδιος ρυθμός, υπάρχει μία άνοδος και μία πτώση. Ας πούμε, η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με την προπέρσινη. Φέτος περιμένουμε πάλι μία έξαρση. Και συνήθως έρχεται από την 40η εβδομάδα του χρόνου και φτάνει μέχρι τη 13η. Δηλαδή, από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Νοεμβρίου, μέχρι περίπου και τον Μάρτιο. Γι' αυτό συστήνουμε στις ευπαθείς ηλικίες, καθώς και σε εμάς που από είμαστε... Από 60 και πάνω δηλαδή? Ναι, από 65 λέει 65. Okay. Το κελπνό. Εντάξει, αν υπάρχουν προβλήματα υγείας και από 40 και πάνω μη σας πω, και αν υπάρχει και συγχρονισμός. Δηλαδή αν υπάρχει επαφή με πολλούς
που νοσούν. Δηλαδή, εμείς στα νοσοκομεία, από τους τραυματιοφορείς μέχρι και τους γιατρούς της ΜΕΘ, πρέπει να κάνουν όλοι. Ναι, είστε υποχρεωμένοι, βέβαια. Γιατί το να νοσήσουμε εμείς μπορεί να μην μας επιφέρει κάποιο κόστος, αλλά θα το μεταδώσουμε. Καταλαβαίνω. Θα αποτελέσουμε δηλαδή εμείς... Τώρα εμείς πάμε να γίνουμε καλά και όχι να γίνουμε χειρότερα. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα να πας στο νοσοκομείο και ο γιατρός να μην έχει προφυλαχθεί και δάσκαλο που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης, δεν είναι σωστό. Οπότε θέλω να ρωτήσω, αυτό το εμβόλιο που συζητάμε τώρα, ακούγεται ότι μπορεί να έχει κάποιες άσχημες επιπτώσεις στον οργανισμό μας, όλα αυτά που ακούγονται πάντα για τους εμβολιασμούς, μπορεί να μείνεις ανάπηρος, μπορεί να σκουπεί το χέρι, όλα αυτά τα περίεργα ισχύουν, ναι. Είναι παραφιλολογίες. Όχι, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίζονται. Εντάξει, δεν μπορείς να... Η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι η αρχή και το τέλος των πάντων. Γι' αυτό πάντα προσέχουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε απέναντί μας. Ναι, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που έχουν συμβεί προβλήματα από εμβολιασμό. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με ζώντες εξασθενημένους ιούς και όταν το υποκείμενο στο το οποίο έχει... υποστεί τον εμβολιασμό, δεν έχει ελεγχθεί για το ανοσοποιητικό του σύστημα. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, αλλά είναι τόσο σπάνιες και είναι τόσο ασφαλή πια αυτά δηλαδή, τα εμβόλια. Δηλαδή μπορεί να είναι 1 στους 20 και να κρατάμε αυτό. Μπορεί αυτοί που θα εμφανίσουν παρενέργειες να είναι 1 στους 100.000, 1 στους 150. Α, τόσο πολύ. Ναι. Μα είναι δυνατόν να κρατάμε το 1 στους 100.000. Στους 100.000... Και οι παρενέργειες είναι από γαστρεντερικά ενοχλήματα ή ήπια νόσηση από τον ιό, μέχρι σε κάποιες περιπτώσεις και ενεργοποίηση αυτοάνωσων μηχανισμών. Καλά, αυτά που λέμε δεν είναι και τόσο ωραία. Ναι. 1 στο 1 εκατομμύριο. 1 στο 1 εκατομμύριο. Το ζήτημα είναι να μην είσαι το 1 στο 1 εκατομμύριο. Αν είσαι το 1 στο 1 εκατομμύριο, γι' αυτό λέω η μοναδικότητα του ανθρώπου... Συνήθως συμβαίνει ή σε πολύ μικρά παιδιά, μάλλον δεν συμβαίνει σε ενήλικες. Σε ενήλικες μόνο Γκυλέμπαρε έχουμε δει μια φορά, το οποίο είναι, τέλος πάντων, είναι και αυτό μια αυτοάνωση κατάσταση. Αλλά σε μικρά παιδιά έχουμε δει, οι παιδίατροι είναι πιο... Είναι πιο κοντά στα παιδιά. Πιο κοντά σε αυτό, ναι. Και μπορούν να σας πούν περισσότερα. Αλλά είναι τόσο μικρό το ποσοστό που... Καταλαβαίνω. Να περάσουμε και σε κάτι έτσι λίγο πιο ευχάριστο, στην Πανελλήνια ημέρα δωρεάς οργάνων. Ευχάριστο δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση για να καταφέρνουμε να έχουμε Πανελλήνια ημέρα δωρεάν οργάνων. 1η Νοέμβρη, πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Έχετε και μια εκδήλωση 31 Οκτώβρη. Ακριβώς, στο Χατζηγιάννιο στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα είναι αρκετή, γίνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου της Λάρισας. Θα είναι πολλοί οι μιλητές και το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Ίσως γιατί... είναι λίγο φοβισμένος. Δεν μιλάμε για φόβο, μιλάμε για άγνοια. Αν μου επιτρέπετε. Το ένα φέρνει τα άλλο. Ναι, ίσως. Ο εγκεφαλικός θάνατος, δηλαδή όταν ένας ασθενής μετά από ένα τροχαίο, μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, φτάσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και έχει τελειώσει η ζωή του, έχει κλείσει ο κύκλος του, ο μόνος λόγος που μπορείς να τον κρατήσεις ζωντανό είναι μήπως και μπορέσεις να ευαισθητοποιήσεις τους συγγενείς του. Να δωρήσουν τα όργανα. Να δωρήσουν τα όργανα. Όποια όργανα λειτουργούν. Μια ύψιστη αλτρουιστική πράξη. Δηλαδή, δίνεις εκείνη τη στιγμή από τον θάνατο ενός ανθρώπου ζωή σε άλλους 10. Είναι 2 κερατοειδείς, είναι 2 νεφροί, είναι ύπαρ, είναι πνεύμονες, είναι καρδιά. Είναι ζωή σε ανθρώπους που δεν έχουν αύριο και βρίσκονται κατά χιλιάδες στις λίστες αναμονής. Μπορείτε να δείτε πόσο απέχουμε, δηλαδή τα όργανα που δίνουμε καλύπτουν μόνο το 5% των αναγκών των Ελλήνων και κανένας δεν το καταλαβαίνει εκτός όταν έρθει η ώρα, και η κακιά εκείνη η ώρα, να έχει κάποιον δικό του να χρειάζεται όργανο.
ένα νεφροπαθή, ένα νηπατοπαθή, έναν άνθρωπο με κερατόκονο που έχασε τα μάτια του, έναν άνθρωπο που να έχει ανάγκη το θάνατο ενός άλλου. Και όταν είναι νεκρός, την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας είχαμε την ευχάριστη μέσα στο πένθος τους οι άνθρωποι, ήρθαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε έναν δωρητή. Να σας ρωτήσω, εδώ ο Θεσσαλικός κάμπος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος, το παρατηρείτε εσείς στο πανεπιστημιακό αυτό. Δηλαδή, όταν συμβαίνει ομιγέννητο ένα τροχαίο και έρχονται σε εσάς και αναγκάζονται να περάσουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και έρχεστε εσείς στη δύσκολη θέση και λέτε ότι δυστυχώς δεν γίνεται, εντάξει, είναι και με λεπτή η θέση μου, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο εύκολο να δώσει την καρδιά, ας πούμε, του παιδιού του εύκολα ένα σε έναν άλλον, ή τα μάτια, ή το νεφρό. Πώς είναι η Θεσσαλή σε αυτό το κομμάτι? Σκεφτείτε ότι μπορεί μέσα από τη ζωή του άλλου να συνεχίσει να ζει και ένα κομμάτι του παιδιού σας. Αυτό ναι, είναι αλλά το πρώτο πράγμα. Δεν ρωτάω αυτό. Εσείς το λέτε αυτό. Λέω ότι εμείς εδώ, σαν Θεσσαλή, είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Όχι. Δεν είμαστε. Δυστυχώς. Άγνοια. Και ό,τι δεν το γνωρίζουμε, το φοβόμαστε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρότι η Εκκλησία από το 1999, μπορώ να σας πω, έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος έχει πει θετικά πράγματα για τη δωρεά. Παρότι και ο κύριος Ζακυνθινός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που προείσταται και ο κύριος Κομνός στο Γενικό Νοσοκομείο που προείσταται αυτές τις προσπάθειες, συνεχώς λένε στους ανθρώπους για το πόσο καλό και πόσο ζωή και πόση χαρά θα δώσουν σε ανθρώπους μέσα από τη λύπη τους. Σημαντικό. Δεν είναι εύκολο αν δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Υπάρχει άγνοια, υπάρχει το θέμα που είναι τόσο... Είναι ένα θέμα που είχαμε αναφέρει και πέρυσι στην εκπομπή. Ναι. Με σκοπό πάλι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να το γνωρίσει από μέσα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ήσασταν κι εσείς στο team. Βεβαίως. Με τις νοσηλεύτρες, τους άλλους τους γιατρούς. Και συνεχίζουν. Και συνεχίζεται. Και πραγματικά, να πούμε μια φορά ακόμη για την εκδήλωση που γίνεται 31 Οκτώβρη. 31 Οκτώβρη. 31 Οκτώβρη, λοιπόν, 31 βέβαια. Οκτώβρη, στο Χατζηγιάννη, ο Πολιτιστικό Κέντρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι στο κέντρο της Λάρισας, στις 6 ώρα το απόγευμα. Βασικός ομιλητής από το Πανεπιστημιακό θα γίνει ο κύριος Παμινώντας Ζακυνθινός, που προείσταται αυτής της... γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρισας, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους δεν είναι μπορούμε. Περισσότερο νομίζω είναι η ενημέρωση. Γιατί αν ενημερωθεί σωστά ο άλλος, θα πάψει να φοβάται. Μετά θα έρθει η ευαισθητοποίηση. Αν ενημερωθεί και το βάλει σωστό στο μυαλό του. Έχετε, είναι σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, σας λέω. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Κομνός και ο κύριος Ζακυνθινός κάνουν τα πάντα, αλλά θέλει περισσότερο να μιλήσουμε σε περισσότερους ανθρώπους. Και ευχαριστώ και εγώ που μπορώ να το πω σε όσους περισσότερους γίνεται μέσα από την εκπομπή σας. Φυσικά. Και όποτε θέλετε, είμαστε εδώ για να συζητάμε για όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο Πάρης Ζιγούρης, πνευμονολόγος και εντατικολόγος. Εμείς την επόμενη Πέμπτη, εδώ από την τηλεόραση του Άστρα και η εκπομπή «Θέλω την υγεία μου». Καλό σας βράδυ. Η αυθεντική σειρά ροφημάτων της εταιρείας Mythical εμπεριέχει το θαύμα της φύσης και αυτό δεν είναι άλλο από την Aloe Vera. Το 30% από τα αυθεντικά κομματάκια του ζελέ της αλόης μας δίνουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε την υπέροχη γεύση των ροφημάτων και τα ωφέλη της.
Η νέα σειρά της εταιρείας Mythical, Aloe Vera All Fit, στην οποία δεν περιέχεται ζάχαρη, κυκλοφορεί σε 4 διαφορετικές γεύσεις. Την καρύδα, το μάγκο και το ρόδι, με 0 θερμίδες στο μπουκαλάκι, και την κλασική γεύση Aloe Vera, μόνο με 10 θερμίδες ανά 350 ml. Επιπλέον, για μεγαλύτερη απόλαυση, θα βρείτε άλλες 2 γεύσεις, σε ανανά και ρόδι, που κυκλοφορούν σε μπουκάλι των 500 ml και έχουν ως γλυκαντική ουσία τη ζάχαρη. Θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και να σας ωφελήσει? Η Mythical σας έχει τη λύση. Προμηθευτείτε το αγαπημένο σας ρόφημα της εταιρείας Mythical από σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και περίπτερα.